πανυπολογισμό που κάνανε και βγάλανε σε άλλους θετικά, άλλους αρνητικά, η εναγνία των εργαζομένων και των συνταξιούχων, κάνανε νέο πανυπολογισμό με αποτέλεσμα να μειωθούν οι συντάξεις. Και επειδή αυτό δεν είναι σωστό, ερωτάτε το Υπουργείο και ο ΕΦΚΑ ποιος έδωσε την εντολή να γίνει νέος πανυπολογισμός και ποιος τον έκανε και με ποιο δικαίωμα το αρχικό ποσό δεν ευσταθεί και αυξάνεται ή μειώνεται με τον νέο πανυπολογισμό. Καταγγέλλεται τη διοίκηση του ΕΦΚΑ για κίνηση μονοπωλίου. Του ΕΦΚΑ, ναι. Πρώτα περιμένουμε την απάντηση, να μας αιτιολογήσουν πώς έγινε. Και από εκεί πέρα θα δούμε. Θεωρείτε ότι αυτό έγινε άδικα, ότι δεν θα έπρεπε να συμβεί? Έγινε ο πανυπολογισμός και σε άλλους βγήκε θετικά, σε άλλους βγήκε αρνητικά. Γιατί τα νούμερα αυτά αλλάζουν με ένα νέο πανυπολογισμό? Βάσει ποιανού νόμου? Για ποιος έδωσε την εντολή? Ο ΕΦΚΑ, το Υπουργείο, το ΙΔΙΚΑ και δεύτερον, ο νόμος ακόμα για το ασφαλιστικό δεν ψηφίστηκε. Και χωρίς να ψηφιστεί ο νόμος ασφαλιστικού, δίνεται σε εφαρμογή μια απόφαση κάποιου κυρίου.